του Cyprus Public Transport, Αλέξανδρο Καμπέρο, να τα δούμε και από τη δική του πλευρά πώς πάει αυτή η υπηρεσία μετά από μια εβδομάδα. Καλή σας μέρα, κύριε Καμπέρο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το αναλύσαμε και εμείς, κάναμε τη δική μας αυτοψία, πήγαμε με το δικό μας το όχημα, με το λεωφορείο. Δώστε μας έτσι τα πρώτα στοιχεία σε μια εβδομάδα. Δεν ξέρω αν και εσείς στην αρχή νιώσατε έτσι κάπως άβολα ή περίεργα ότι θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει. Αντιλαμβάνομαι μέρα με τη μέρα. Αναπτερωνόταν και εσάς η ελπίδα ή η αισιοδοξία. Ναι. Το περιμέναμε ότι τις πρώτες ημέρες θα ήταν χαμηλή η κίνηση λόγω των ημερών που ξεκίνησε, που ανοίγανε και τα σχολεία. Mm-hmm. Όμως πλέον φτάσαμε, κλείσαμε την ημέρα εχθές με 394 επιβάτες και σήμερα ευελπιστούμε ότι θα ξεπεράσουμε τις 400. Μάλιστα. Αυτός είναι σημαντικός αριθμός γιατί σημαίνει ότι αφαιρούμε 400 αυτοκίνητα από την κυκλοφορία. Σωστό. Και τώρα αυτά τα λεωφορεία που είναι τελευταία στάση εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, από εκεί μπορεί να πάρει και κάποιος να επιστρέψει στο ΓΑΣΥΠΗ ή όχι? Μάλιστα. Είναι η πρώτη στάση επιβίβασης. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα και εκεί θα μπορούσε να υπάρχει για όσους απλά θέλουν να επιστρέψουν από κάπου αλλού ή δεν ξέρω, θα το δούμε σε κάθε περίπτωση τώρα. Να πούμε, κύριε Καμπέρο, ότι έχει κλείσει μια εβδομάδα το Park and Ride. Θέλω να δούμε αν αλλάζουν τα ωράρια από την ερχόμενη εβδομάδα, αν προβαίνετε σε κάποιες τροποποιήσεις. Είδατε πράγματα, διαπιστώσατε κάθε πότε φεύγει το λεωφορείο, τι θα αλλάξει? Από Δευτέρα θα ξεκινήσει το πρώτο δρομολόγιο στις 6.30. Και θα τελειώνουν στις 6 το απόγευμα. Να. Και αλλάζει συχνότητα σε 15 λεπτά και μετά ένα 20 λεπτό. Αλλά δεν είναι και αυτό το τελικό, γιατί παίρνοντας τις εισηγήσεις από τον κόσμο, πιθανότατα υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις. Να. Τι άλλες εισηγήσεις έχετε έτσι κατά νου να υλοποιήσετε? Προς στιγμής να είναι σταθερό το δρομολόγιο, να δουλέψουμε σωστά με το Υπουργείο ώστε να βελτιωποιηθεί η χρήση της λεωφορεολωρίδας και συνεχίζονται. Έχετε δηλαδή ακόμη αυτό το ζήτημα να ιδιωτικά οχήματα να καθυστερούν να μπαίνουμε στη λεωφορεολωρίδα? Είναι ακόμα αυτό? Όχι τόσο όσο περιμέναμε. Κατά κύριο το σέβονται. Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, κύριε Καμπέρα, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Αυτή η υπηρεσία τώρα είναι δωρεάν. Δεν θα είναι όμως για πάντα. Είναι ένα κόστος. Εσείς δεν ξέρω τώρα αν είναι επιχορήγηση από το Υπουργείο Μεταφορών. Είναι επιχορήγηση από το Υπουργείο. Μάλιστα. Και προς το παρόν, εξ όσο γνωρίζω, θα είναι δωρεάν για τη διάρκεια του πιλότου. Και μετά... Ναι, αυτή η διάρκεια πόσο είναι της πιλωτικής εφαρμογής? Προς το παρόν είναι 6 μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε και μετά αυτή είναι η ουσία, να γίνει συνήθεια αυτό και ούτως ή άλλως, αν κανείς έτσι βάλει τα μαθηματικά του κάτω, πώς είναι τα καύσιμα, η καθυστέρηση κλπ. Τι θα τον καύσιμα, συμφέρει? Το κόστος του αυτοκινήτου, ένα αυτοκίνητο για να συντηρείται είναι περίπου ένα κόστος 450-500 ευρώ το μήνα, το συνολικό κόστος του αυτοκινήτου. Εσείς πόσο υπολογίζετε ως εταιρεία έτσι, για αυτή την υπηρεσία, ό,τι στοιχίζει κάθε μέρα? Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακριβώς τους αριθμούς, αυτό μπορέσα να σας το πω στο τέλος του μήνα. Μάλιστα. Σε σχέση τώρα με τους οδηγούς που λέγαμε γιατί ψάχνουν και για τα σχολικά λεωφορεία κλπ. Ψάχνετε και εσείς και άλλους έτσι ώστε να μπουν και άλλες διαδρομές ή βεβαίως, τώρα είναι εντάξει τα πράγματα? Οι οδηγοί είναι μια έλλειψη παγκύπρια και πανευρωπαϊκά. Έχουμε προβεί συνέργειες να φέρουμε οδηγούς από το εξωτερικό, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ακόμα η τουριστική σεζόν συνεχίζεται και στο εξωτερικό, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο ακόμη. Ναι. Βέβαια, χρειάζεται και μια χρονική περίοδος, δεν ξέρω, εκπαίδευσης κλπ. Δεν είναι ότι έρχεται κάποιος με μια άδεια ή κάνω λάθος? Σίγουρα όχι. Ναι. Πρέπει να περάσει την εκπαίδευση, να μάθει τα δρομολόγια, οπότε θα πάρει κάποιο χρόνο ώστε να ενταχθούν. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρόμαστε έτσι που μέρα με τη μέρα έχουμε να δώσουμε έτσι πιο θετικές ειδήσεις, να μην ασκούμε μόνο κριτική. Όταν κάτι δουλεύει και πάει καλά, να το αναδεικνύουμε, να το μαθαίνει περισσότερος κόσμος, είναι για το δικό του όφελος. Πρώτα και κύρια, να είστε καλά. Σας χαιρετώ.